Τέταρτον. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, στον οποίον ο πατήρ απεκάλυψε τη θεότητα του Ιησού Χριστού λέγοντας «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού», ο Πέτρος που είδε με τα μάτια του τη θεότητα του Χριστού επάνω στο όρο Σταβόρ, αυτός ο Πέτρος, όταν με απλότητα μια ασήμαντη γυναίκα τον ρώτησε «Μήπως είσαι και εσύ από τους ανθρώπους τούτου», δηλαδή του Ιησού, χωρίς δισταγμό αποκρίθηκε «Δεν ξέρω τον άνθρωπο». Και δεν σταμάτησε μόνο σε τούτη την άρνηση, αλλά μπροστά σε όλο το βλάσιμο εκείνο πλήθος, τότε άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται πως δεν γνωρίζει καθόλου τον άνθρωπο αυτόν. Και όλα αυτά γιατί? Διότι δεν είχε μαζί του το όπλο της προσευχής για να αμυνθεί στην επίθεση, γιατί είχε ανεμίσει να προσεύχεται και δεν είχε ενωθεί διαμέσου της προσευχής με τον παντοδύναμο Κύριο. Παρόμοια παραστατήματα και λαβύρινθοι περιμένουν όποιον δεν προσεύχεται διαρκώς. Καθαντάει να αρνείται τον Κύριο για πολύ ασήμαντα πράγματα και αφού τον αρνηθεί εξακολουθεί να απομακρύνεται από αυτόν, πέφτοντας από τη μία αμαρτία στην άλλη. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στην παραβολή της χείρας και του κριτού της αδικίας, για να μας παρακινήσει να προσευχόμαστε πάντοτε και να μην βαριόμαστε. Μάθε λοιπόν και εσύ αδελφέ, με άλλο πάθημα, δηλαδή με το κατακύβισμα τούτο του Αποστόλου Πέτρου, να μην κρατήσει ποτέ τον εαυτό σου από το να προστρέχει προς τον Κύριο με την προσευχή, ιδιαίτερα σε στιγμές πειρασμού και θλίψεων. Γιατί ξέρω πως αν αφήσεις την προσευχή, ένα απλό πείραγμα, ένας μόνο λόγος, μια μονάχα αντίρρηση, οποιοδήποτε είναι αρκετά να σε κάνουν να αρνηθείς όλες σου τις καλές πράξεις και συνήθειες που έκανες για τη σωτηρία της ψυχής σου και να λησμονήσεις εκείνον τον δεσπότη που τόσο πολύ σε ευεργέτησε και έδωσε το αίμα του και τη ζωή του για σένα. Τέλος και το Θεό δόξα. Δε φτεπόμα ποιο μεν κενών, ο κ' εκ πέτρας αγώνου τερατουργουμένων, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενούς στερεούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός δε και γη και τα κατακθόνια. Εορταζέ το γουν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού, ενίε στερεώτε. Και νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Χθες την εθαπτόμηνση Χριστέ, συνεγύρω με σήμερον αναστάντηση. Συνεσταυρούμηνση χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρ, εν τη βασιλεία σου.